Μεγάλωσα εδώ τα παιδιά με τόσες στερήσεις, με κινδύνους, χωρίς να έχω κοντά ένα νοσοκομείο. Τα πρώτα χρόνια κιόλας τους χειμώνες δεν είχε καν γιατρό αγροτικό, τα πρώτα χρόνια που τα παιδιά ήταν μικρά. Και μετά από όλα αυτά μας λένε να φύγουμε. Έχοντας περάσει τα παιδικά τους χρόνια στην ακριτική Γάβδο, δύο αδέρφια καλούνται να εγκαταλείψουν αρων-άρων μαζί με τη μητέρα τους στον τόπο τους. Ο λόγος για την Κέλλη και τον Νίκο που τελείωσαν μόλις το δημοτικό σχολείο της Γάβδου και πρέπει να μετακομίσουν σε κάποιο άλλο μέρος, προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους καθώς δεν υπάρχουν άλλοι μαθητές, για να ανοίξει και πάλι το γυμνάσιο του νησιού. Έχω στείλει επιστολές πολλές, έχω μιλήσει και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν είχε έρθει εδώ και στον Πρωθυπουργό τον ίδιο, στο Υπουργείο Παιδείας, όπου μπορώ, όπου στην περιφέρεια έχω απευθυνθεί, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χανίων. Είναι λίγα τα παιδιά για να ανοίξει γυμνάσιο. Δεν προβλέπεται επειδή είναι δύο παιδιά μόνο. Η οικογένεια των παιδιών έχει ένα ακόμη παιδάκι που πρόκειται να πάει νηπιαγωγείο με τη μητέρα τους, να επισημαίνει πως ο σύζυγός της δεν μπορεί να αφήσει την εργασία του στο νησί. Επομένως, η οικογένειά τους καλείται να χωριστεί. Τα παιδιά αρνούνται να ξεριζωθούν από το σπίτι τους και να αποχωριστούν τον πατέρα τους, σύμφωνα με τη μητέρα η οποία εξηγεί πως η ψυχολογική τους κατάσταση είναι άσχημη. Ποια είναι η λογική της πολιτείας λοιπόν? Μην κάνετε οικογένειες σε ακριτικά νησιά. Μην στείνετε σπιτικά στα σύνορα της Ελλάδας. Αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο δικό μου προσωπικό, της οικογένειάς μου. Νομίζω είναι εθνικό θέμα. Την ώρα που τέσσερα συνολικά παιδιά κρατάνε ζωντανή τη Γάβδο, την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των ακριτικών νησιών επισημαίνει η κυρία Γεωργακά, καθώς μετά την αποφύτιση των δύο παιδιών από το δημοτικό σχολείο, ανακοινώθηκε πως φέτος δεν θα λειτουργήσει ούτε αυτό, ενώ παραμένει ανοιχτό μόνο το νηπιαγωγείο για μόλις ένα παιδί. Πέρυσι ήταν μια άλλη μητέρα που το παιδί της τελείωσε το δημοτικό και πρέπει να πάει πρώτη γυμνασίου και έκανε ενέργειες και προσπαθούσε να τα ανοίξει, δεν άνοιξε, φύγανε. Να, αν είχε ανοίξει, τώρα θα ήταν τρία. Μπορεί να έρχονταν και κάποια άλλων και να ήταν τέσσερα, πέντε μετά. Δηλαδή, θα βοηθήσουμε τα ακριτικά μέρη να αναπτυχθούν ή θα τα κλείσουμε.